θέμα ίδρυσης του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Ηρακλείου και στους άλλους Δήμους της χώρας προέκυψε από το έτος 2021, όταν συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας. Τότε και μετά από πολλούς μήνες ήρθε η οδηγία από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους Δήμους της χώρας, επιβάλλεται η σύσταση και η ενεργοποίηση γραφείων πολιτικής άμυνας. Μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας, το Μάιο του 2021, προκλήθηκε το ενδιαφέρον μετά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ για την ενεργοποίηση και τη σύσταση γραφείων πολιτικής άμυνας στους Δήμους της χώρας. Στο Δήμο Ηρακλείου συστήθηκε για πρώτη φορά Γραφείο Πολιτικής Άμυνας τον Ιούλιο του 2022. Με απόφαση του Δημάρχου. Και πότε ενεργοποιήθηκε αυτό το γραφείο? Συστάθηκε και τοποθετήθηκε υπεύθυνος αντιδήμαρχος, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας και στελεχώθηκε με ένα υπάλληλο, δημοτικό υπάλληλο. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες κινήσεις λειτουργίας όσον αφορά τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον νόμο, καθώς μέχρι σήμερα ούτε ο οργανισμός εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου το προέβλεπε, αλλά ούτε οι περιστάσεις το είχαν απαιτήσει. Οπότε θα ενεργοποιηθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα πάλι? Μέχρι σήμερα, με την πολιτική άμυνα, αρμοδιότητα και θα έλεγα λειτουργία, ασκούσαν οι περιφέρειες στη χώρα, ο στρατός και η ελληνική αστυνομία, καθώς και το λιμενικό σώμα στην περιοχή δικαιοδοσίας. Άρα λοιπόν τι θα γίνει με αυτό το γραφείο τώρα? Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν, σας απαντώ ότι οι υποχρεώσεις για τη λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας προβλέπονται από το νόμο του 1976 για την πολιτική άμυνα της χώρας, αλλά και από το νόμο του 1998 για τη λειτουργία των Γραφείων Πολιτικής Άμυνας. Ναι, αλλά μέχρι τώρα τρεις είναι υποχρεώσεις. Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτα. Τρεις είναι οι υποχρεώσεις που προκύπτουν. Το ένα είναι η λειτουργία των σιρήνων. Τον έλεγχο, την τοποθέτηση την έχουν οι Δήμοι, την είχαν και πριν. Το άλλο είναι η κατασκευή, η αναζήτηση, ο ορισμός θα έλεγα, καταφυγίων σε περίπτωση αεροπορικών επιδρομών, πράγμα το οποίο θα έλεγα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Έχει προχωρήσει όμως. Έχει προχωρήσει. Μέχρι σήμερα μπορώ να σας πω ότι η Δήμη, ο Δήμος Ηρακλείου δεν γνωρίζει ποια είναι τα καταφύγια. Για την ύπαρξη των καταφυγίων μέχρι σήμερα αρμοδιότητα είχε η Περιφέρεια, ο Στρατός, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι υπηρεσίες ασφαλείας της χώρας. Τώρα είμαστε στη διαδικασία και είναι θέμα χρόνου πότε θα ενεργοποιηθεί το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ηρακλείου, Πολιτικής Άμυνας του Δήμου Ηρακλείου, που είναι δίπλα στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου με την επιχορήγηση του κράτους γίνουν οι απαραίτητες μελέτες, οι απαραίτητες διαδικασίες, αλλά κυρίως οι απαραίτητες κατασκευές αυτών των συγκεκριμένων καταφυγίων που σε περίπτωση πολέμου ή αεροπορικών επιδρομών μπορούν να προστατέψουν τους δημότες και το λαό του Ηρακλείου. Ως καταφύγια, σύμφωνα με την νομοθεσία, είναι υπόγειοι χώροι. Επιμελώς, θα έλεγα, και ασφαλώς κατασκευασμένοι. Τέτοια καταφύγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως είναι οι υπόγειοι σταθμοί αυτοκινήτων, όπως είναι στο πολιτιστικό και άλλοι χώροι δημοτικοί, αλλά και ιδιωτικοί. Ή άλλοι χώροι στοές παλαιών αρχαιολογικών χώρων, όπως είναι στο λιμάνι τα Νεόρια και χρησιμοποιείται για τους εργαζόμενους και τους υπηρετούντες στην περιοχή του λιμένα. Σε κάθε περίπτωση, οι χώροι αυτοί δεν είναι δημοσιοποιήσιμοι, δηλαδή δεν δημοσιοποιούνται, διότι είναι απόρριτοι και θα ανακοινωθούν στην κατάλληλο χρόνο και στην κατάλληλη ώρα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.